Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σας λόγια και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας που μου έκανε την τιμή να με καλέσει σε αυτό στο ετήσιο συνεδριό της να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο είναι ίσως από τα πλέον φλέγονται αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας και αφορά το κομμάτι των παρόχων, των δημόσιων παρόχων υγείας, των δημόσιων νοσοκομείων. Σαφέστατα δεν είμαι εκπρόσωπος όλων των νοσοκομείων, οπότε αυτά που θα πω είναι οι δικές μου απόψεις και εμπειρίες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία 10 χρόνια, 12, που βρίσκομαι στο χώρο της υγείας σαν διοικητής. Νομίζω το θέμα μας σήμερα είναι η δημιουργία του ΕΟΠΗ και οι ανακατατάξεις οι οποίες έχει φέρει στο χώρο της υγείας. Νομίζω μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάποια άλλα πράγματα θα πρέπει να αρχίσουν να αλλάζουν λογικές. Είναι αναγκαία, λέμε, μια αναθεώρηση των στρατηγικών αλλά και των μεθόδων management με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές αντινομίες του συστήματος με μέτρα που να διασφαλίζουν τη δεδηλωμένη πρόθεση των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας, των ασθενών δηλαδή, για τη δυνατότητα της επιλογής, αλλά και η εισαγωγή εργαλείων του τύπου κίνητρα και αντικίνητρα, νομίζω τα λέει καλά αυτά ο Άριστος Σούρας, για την άρση των στρεβλώσεων που επικρατούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσον αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με την ανισότητα, την προσβασιμότητα, την ποιότητα των υπηρεσιών. Γνωρίζουμε ότι αυτά είναι φλέγοντα θέματα, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, με όλα αυτά που περνάει η χώρα μας και με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Παράλληλα όμως με την εφαρμογή τέτοιων μέτρων και μεθόδων, νομίζω ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε στην περίπτωση των δημόσιων νοσοκομείων. Γιατί αυτό? Πιστεύω γιατί καμία αναδιάρθρωση στον ευρύτερο πλαίσιο θεσμών και οργανισμών που καλύπτουν την υγεία των ασθενών δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν η περίπτωση του μεγάλου ασθενούς, και το εννοώ αυτό, του δημόσιου νοσοκομείου, δεν αποτελέσει το κέντρο του ενδιαφέροντος μας με στόχο να καταστούν υψηλού επίπεδου και ανταγωνιστικά. Οι απόψεις περί των νοσοκομείων των δημοσίων είναι διτές. Υπάρχουν και καλά παραδείγματα, υπάρχουν και πολύ κακά παραδείγματα. Αυτή είναι όμως, αυτά συνθέτουν ένα παζλ το οποίο πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Να αλλάξει και να έρθει σε ένα επίπεδο το οποίο θα πρέπει να είναι αρκετά πιο υψηλό για τον μέσο όρο όλων των νοσοκομείων. Ερωτήματα νομίζω που πρέπει να απαντηθούν είναι το εξής. Μπορούμε να βελτιώσουμε, για παράδειγμα, την αποδοτικότητα των νοσοκομείων, διατηρώντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς ασθενείς σε υψηλό επίπεδο? Μπορούμε να αυξήσουμε την προσβασιμότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διατηρώντας τη βιωσιμότητά του? Γιατί τα οικονομικά μας είναι χάλια. Ξοδεύοντας λοιπόν λιγότερα χρήματα σε αυτό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ένα γράφημα στο οποίο φαίνονται οι δαπάνες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας τα τελευταία, από το 2001 μέχρι το 2013. Βλέπετε λοιπόν, έτσι, είναι μια τυπική καμπύλη για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Έτσι, παρόμοιες καμπύλες θα βρείτε παντού. Ωστόσο, για φανταστείτε ένα νοσοκομείο που το 10 είχε δαπάνες 126 εκατομμύρια ευρώ, μετά από 3 χρόνια, το 13, να έχει κάτω από τα μισά. Και ταυτόχρονα αυτό το νοσοκομείο να έχει το ίδιο παρεχόμενο επίπεδο υπηρεσιών. Βλέπετε ότι οι ασθενείς ο οποίος εξυπηρετεί θα είναι ακριβώς στα ίδια ή, αν θέλετε, και σε υψηλότερα επίπεδα. Έτσι, μιλάω για νοσηλευόμενους και ημερήσιες νοσηλείες, όλο αυτό το πακέτο του νοσοκομείου. Είναι ένα εξαιρετικά αποδοτικό νοσοκομείο και ίσως ένα από τα 3 καλύτερα της χώρας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, όμως, η συνήθις εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι η προηγούμενη, έτσι, αλλά παρουσιάζει διαφορές στην αποδοτικότητα και την ποιότητα. Υπάρχει έλλειψη ελέγχου και διαφάνειας. Υπάρχει απουσία απλών και τυποποιημένων διαδικασιών για σημαντικές λειτουργίες. Είναι ανεπαρκής η εκπαίδευση που έχει το προσωπικό σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Έχουμε προσωπικό με πτυχία και ιδιαίτερα κάποιες κατηγορίες μέσα στα νοσοκομεία, ωστόσο όμως σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης δεν έχουν καμία εκπαίδευση. Έλλειψη ανάπτυξης και διατήρησης νέων μοντέλων εργασίας με βάση καθορισμένα πρότυπα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα και η εσωτερική οργάνωση των νοσοκομείων είναι με ένα τέτοιο τρόπο φτιαγμένη που δεν εξυπηρετεί τον ασθενή πολλές φορές, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών
Και οι ανάγκες των ασθενών, ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται με το χρόνο. Γιατί αλλάζουν βεβαίως και τα δεδομένα. Άρα σημαίνει ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν ένα ευέλικτο εσωτερικό περιεχόμενο, το οποίο να μπορεί να αλλάζει και αυτό και να ανταποκρίνεται σε αυτό που ζητείται κάθε φορά. Επίσης, υπάρχει έλλειψη ενθάρρυνσης λύσης προβλημάτων σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας, έλλειψη ανταλλαγής βέλτιστων των πρακτικών και δυνατότητα προστιθέμενης αξίας, έλλειψη ενδιαφέροντος και κατανόησης των επιπτώσεων της κάθε λειτουργίας και υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της περίθαλψης, επίσης πολύ σημαντικό, γιατί έχει επιπτώσεις πάνω στους ασθενείς, και αδυναμία κατανόησης τόσο της απόδοσης των διαδικασιών, όσο και αυτής των εργαζομένων, ώστε να μπορούν να γίνουν γρήγορες διορθωτικές κινήσεις. Τα πράγματα αλλάζουν, αλλά αλλάζουν σε ρυθμούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που ζητιέται σήμερα. Και βέβαια, η συνήθις προσέγγιση είναι κάπως έτσι, αλλά ας την ξεχάσουμε για λίγο και ας πούμε ότι αυτό δεν είναι το μοντέλο, το σημερινό. Ωστόσο, όμως, επειδή αυτή η προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει κανένα από τα χρόνια προβλήματα που αναφέρθηκα, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και ένα μοντέλο management νοσοκομείων, το οποίο πρέπει να αρχίσει να στείνεται και για να μπορέσουμε να φέρουμε το ποθητό αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό, κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη μου? Νομίζω εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης ποιότητας, αυτό είναι που πρέπει να μπει στην ζωή μας, στην καθημερινότητα. Είναι αυτές που θα διασφαλίσουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και θα πληρώνουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, αλλά και θα καλύπτουν τις συνεχώς μεταβελόμενες ανάγκες των ασθενών. Τι πρέπει να επιτευχθεί με αυτό το μοντέλο? Πρέπει, καταρχήν, να επιτευχθεί αυτοί οι τρεις στόχοι. Βιωσιμότητα. Να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος, του εξυγχρονισμού της λειτουργίας των νοσοκομείων και βάσει συγκεκριμένου προγράμματος διαχείρισης να αξιοποιήσουμε τους πόρους στους οποίους έχουμε. Πόροι υπάρχουν πολλοί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε κακά χάλια πολλοί πόροι, τουλάχιστον όσον αφορά τα κτηριακά. Ο εξοπλισμός και αυτός έχει μία γύρανση αρκετά μεγάλη. Άρα υπάρχουν θέματα τέτοια τα οποία αλλάζουν και την ποιότητα, που θα δούμε παρακάτω. Έτσι, είναι η αντιμετώπιση του κινδύνου μείωση ποιότητας λοιπόν, των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των ασθενών. Και βέβαια το τελευταίο, που δεν είναι καθόλου. Είναι εξίσου σημαντικό, είναι η προσβασιμότητα, δηλαδή να έχουμε μια επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης για περιορισμού του συνολικού κόστους λειτουργίας, που αυτή τη στιγμή ζητιέται, και ξέρουμε ότι οι προπολογισμοί των νοσοκομείων κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, είναι περικεκομένοι, και της ανάγκης για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια περίοδο που υπάρχει έντονη στροφή από την ιδιωτική στη δημόσια περίθαλψη. Γιατί βεβαίως τα χρήματα δεν υπάρχουν. Κάτι που νομίζω πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται γιατί θα τα αποφασίσω εγώ ως διοικητής του νοσοκομείου. Δεν γίνεται γιατί πιθανόν να τα αποφασίσει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε την ενεργό συμμετοχή όλων όσων εργάζονται μέσα στα νοσοκομεία, για αν θέλουμε να μπούμε στον δρόμο που θα βελτιώσουμε αυτό που λέμε ποιότητα. Το μοντέλο, δηλαδή, αυτό που προτείνουμε, δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί από πάνω προς τα κάτω. Στη λογική δηλαδή ότι ξεκινάμε με πολιτικές, νόμους, κανονισμούς, στόχους κτλ. Κτλ. Αλλά στον πάτο βάζουμε την απόδοση. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά, από κάτω προς τα πάνω. Γιατί αυτό? Γιατί στο σημείο ακριβώς της βάσης τα προβλήματα είναι ορατά. Εκεί τα καταλαβαίνει κανείς. Όταν βρεθεί δίπλα στον ασθενή, όταν δει πώς δουλεύουν τα εργαστήρια, όταν δει μια σειρά πράγματα μέσα στα νοσοκομεία. Και εκεί χρειάζεται να έχεις την εμπλοκή όλου του προσωπικού, εάν θέλεις να αλλάξεις κάποια πράγματα. Με λίγα λόγια, είναι μότο αυτό και κρατήστε το, ότι δεν πρέπει να είναι η διοίκηση αυτή που θα λέει στο προσωπικό τι πρέπει να κάνει, αλλά το προσωπικό τη διοίκηση. Μεθοδολογικά εργαλεία, γιατί υπάρχουν και τέτοια. Η καταγραφή των εργασιών του προσωπικού καταρχήν με στόχο τον εντοπισμό εκείνων των εργασιών που δεν έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία στον ασθενή. Δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ σε δημόσιο νοσοκομείο. Να πάρουμε δηλαδή ένα-ένα τα πράγματα και να λέμε τι κάνει κάποιος κάθε μέρα εδώ. Πόσα είναι χρήσιμα και πόσα είναι άχρηστα από αυτά. Να κρατήσουμε τα χρήσιμα αυτά που επιβάλλεται να γίνουν γιατί έχουν επίπτωση στη δουλειά του και πάνω στον ασθενή και να πετάξουμε όλα τα υπόλοιπα ή να τα αλλάξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρουμε χρόνο, να βρούμε χρόνο για άλλα πράγματα. Δημιουργία συστημάτων επικοινωνίας του προσωπικού με τα καθημερινά καθήκοντα, τους στόχους και τον τρόπο βελτίωσης των εργασιών τους. Και βέβαια, σε όλα αυτά εμπλέκονται και
τα παλιά, οι νοοτροπίες, οι ωραίες, παλιές συνδικαλιστικό τέτοιες, οι οποίες λέγανε, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό για αυτούς τους λόγους. Πάντα είχαμε μια καλή δικαιολογία. Το αποτέλεσμα είναι όμως αυτό που έχουμε φτάσει σήμερα. Και βέβαια, εφαρμογή μεθόδων του τύπου 5S και Lean, θα κάνει σχόλιο ο κύριος Ισούρας γι' αυτό, είμαι σίγουρος, με σκοπό την αναδιοργάνωση βασικών μονάδων του νοσοκομείου. Ακριβώς αυτά τα πράγματα είναι, που είπα πριν από λίγο. Το 5S είναι αυτή η λογική, είναι κάποια βήματα, μια τεχνική η οποία έχει εφάρμοση η Toyota στην αυτοκινητοβιομηχανία κατά τη διάρκεια κατασκευής των αυτοκινήτων και βέβαια έχει πετύχει αυτή την αξιοπιστία που έχει σήμερα ως εταιρεία. Και η Lean είναι στην ουσία μια κουλτούρα, έτσι, η οποία χαρακτηρίζεται από την συνεχή επιδίωξη του να πετάω από πάνω τα άχρηστα πράγματα που κάνω καθημερινά. Αυτά βεβαίως θα έχουν σοβαρά, αν μπουν στην καθημερινή μας πρακτική, η βελτίωση της ποιότητας στην περίθαλψη των αγρινών θα είναι ραγδαία. Υπάρχει εφαρμογή αυτού του πράγματος που είπαμε μέχρι τώρα, ή είναι απλά θεωρίες που ερχόμαστε εδώ στο συνέδριο της ΕΣΔΗ καλή ώρα κάθε χρόνο και πραγματικά εξαιρετικά πράγματα ακούγονται κάθε φορά? Όχι, υπάρχουν και εφαρμογές. Πράγματι, εφαρμόσαμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στην εφοδιαστική αλυσίδα του, αυτές τις μεθόδους και καταφέραμε να κάνουμε μείωση του επίπεδου των αποθεμάτων νοσοκομείου κατά 73% και βέβαια με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προμήθειας εκτιμήσαμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία σε βάθος 3 χρόνων μπορούν να εξοικονομηθούν περίπου στα 24 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό το πράγμα το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει το 1 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν χρήματα που μπορούν να επανεπενδυθούν μέσα στο χώρο και να αλλάξουν άρδιν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτές οι μέθοδοι δεν έχουν μόνο εφαρμογή στο θέμα που λέγεται προμήθειες, έτσι. Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, κάνοντας αυτό, έγινε και εξοικονομήσαμε χρόνο, ιδιαίτερα από τις νοσηλεύτριες οι οποίες εμπλέκονται μέσα στην διαδικασία των προμηθειών, έτσι, ο οποίος μετρήθηκε και ήταν στις τάξεις του 33% του καθημερινού τους χρόνου. Αυτό ήταν ισοδύναμο των ακτοκρασιών νοσηλευτριών που έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ισοδυναμούσε με 264 νοσηλευτές. Και βέβαια, αν το κάνουμε αυτό σε εθνικό επίπεδο, είναι πολύ παραπάνω. Έτσι, βλέπετε, τα νούμερα είναι τεράστια στο τι εξοικονόμηση ανθρώπων μπορούμε να έχουμε μέσα, μέσα στα νοσοκομεία. Φανταστείτε αυτό να επενδύεται. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το πράγμα να επενδύεται πάλι μέσα στο νοσοκομείο προς όφελος του ασθενούς. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτά δημιουργούν σε ρεαλιστική βάση την πεποίθηση ότι σημαντικές βελτιώσεις είναι δυνατές εφαρμόζοντας νέες μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας. Η αποτελεσματικότητα όμως των οποίων εξαρτάται από τη θέληση, την υποστήριξη, τον ενθουσιασμό και την ενεργή συμμετοχή της διοίκησης και όλου του προσωπικού του νοσοκομείου. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο πρέπει να αναμορφωθεί στην κατεύθυνση της διεύρυνσης αυτονομίας των διοικήσεων των νοσοκομείων και οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να ορίζονται με βάση τα ουσιαστικά τους προσόντα και όχι με άλλες λογικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λέτσο, ο οποίος ήταν πραγματικά μια εξαιρετική ομιλία με σύγχρονες μεθόδους και σύγχρονες απόψεις για το management, όχι μόνο των νοσοκομείων, αλλά και γενικότερα των επιχειρήσεων. Δεν κάλυψες αυτό που είπαμε. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε και το σκέλος, σε ποιο βαθμό το νοσοκομείο θα ανοιχτεί προς τα έξω. Το πήρα για σένα. Να, ακόμα να δανειστεί με εισαγωγικά μεθόδους και πρακτικές από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, το lean management είναι κάπου ένα τέτοιο είδος. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό τα νοσοκομεία θα ανοιχτούμε προς τα έξω με συμπράξεις, με outsourcing, με τέτοια πράγματα. Αυτό το είπαμε, Αποστόλη, αλλά δεν τα είπες αυτά όμως. Με περιορίσατε στον χρόνο, κύριε. Λοιπόν, εντάξει. Είναι απεριόριστος. Πραγματικά είναι σωστό αυτό που λέει ο κύριος Ισούρας και σημείωσα και ένα-δύο πράγματα και από την αρχή της ομιλίας που η προτροπή του να βελτιώσουμε την ποιότητα, μάλλον και την προσβασιμότητα και την ποιότητα. Μόνο ένα πράγμα θα ήθελα να πω εδώ πέρα. Εγώ έχω την τύχη να δουλέψω και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό που είμαι τώρα και ίσως ξέρω τα πράγματα και από τις δύο πλευρές και από μέσα. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι στην Ελλάδα
συγχωρέστε μου την πολύ μικρή παρέμβαση, στην Ελλάδα ποτέ το κράτος, να το πω έτσι, το κράτος, η κυβέρνηση, για το κράτος είμαστε εμείς και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, η κυβέρνηση δεν είδε ποτέ τον ιδιωτικό τομέα, δεν τον ενέταξε στις δομές του συστήματος υγείας. Δεν μιλάω το ΕΣΥ εντάξει είναι μια άλλη υπονεμένη ιστορία, την οποία και την έχουμε αναλύσει στο παρελθόν και μπορούμε να μιλάμε πολλές μέρες γι' αυτό. Αλλά στο σύστημα υγείας το έβλεπε πάντα κάτι διαφορετικό. Και να σας πω και τα νούμερα. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη σήμερα στη χώρα μας, το 45% αυτής της περίθαλψης παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Να σας πω τα νούμερα που κοστίζει. Ο κύριος Κοντός είναι πιο αρμόδιος να τα πει, γιατί εμένα μπορεί να μην με πιστέψετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επίσης, ένα πράγμα που το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων είναι τα πάντα εξαρτώνται κεντρικά. Είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά πολύ αμφιβάλλω αν ένα οποιοδήποτε από αυτό πας και το πεις στο Υπουργείο, μπορεί ποτέ να σου πει να το κάνεις. Έχω μια πολύ τραυματική εμπειρία όταν ήμουν στα δημόσια νοσοκομεία που είχα κάνει ένα πρόγραμμα, δεν έχει σημασία τώρα. Το πήγα στο Υπουργείο και μου είπαν ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Λέω, γιατί δεν μπορώ να το κάνω, γιατί λέει απαγορεύεται. Λέω, μα δεν προβλέπεται πουθενά στην νομοθεσία κάτι αντίθετο. Ναι, αλλά δεν επιτρέπεται κιόλας. Λοιπόν, με αυτή την νοοτροπία νομίζετε ότι μπορούμε να φτιάξουμε πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν έχει καμία ερώτηση κάποιος. Καλησπέρα. Δερδεμέζης λέγομαι, είμαι και εγώ διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών στη Θεσπρωδία της Ιγουμενίτσας. Να συγχαρώ τον συνάδελφο διοικητή για τις απόψεις του. Θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι και σε άλλα νοσοκομεία εφαρμόζουμε ανάλογες τεχνικές. Πλέον και το management έχει εξυγχρονιστεί. Εγώ είμαι οικονομολόγος MBA από την Αμερική. Ήδη το Νοσοκομείο Φιλιατών ακολουθώνται τέτοιες πρακτικές και εφαρμόζοντας το teamwork μέσω των στελεχών έχουμε εξοικονομήσει 700.000 ευρώ στη χρήση του 14 και σας ενημερώνω ότι ως ΟΝΟΥΠΟ την επόμενη εβδομάδα ανοίγουμε και μία νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο με ίδιους πόρους, όπου μέχρι τώρα δεν υπήρχε ανάλογη χρηματοδότηση. Να σταθώ στις δυσκολίες πολλές φορές που αντιμετωπίζουμε από το κράτος στην εφαρμογή τέτοιων περιπτώσεων και ιδιαίτερα των προμηθειών και να σας αναφέρω ότι είχα εισηγηθεί και στην προηγούμενη η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, εκτός των... Παρακαλώ όμως να γίνεται ερώτηση, όχι τοποθέτηση, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για τοποθετήσεις. Ερώτηση στον ομιλητή, αν υπάρχει κάποια διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Καταλήγω εκεί. Δεν έχω κάτι, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λετσού, για το... υπάρχει ερώτηση. Ερώτηση όμως, έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι στο παρελθόν κάποιες αγορές γινόντουσαν χωρίς να χρειάζονται. Η ερώτηση είναι εξής. Ποιες είναι οι συνέπειες στα στελέχη του τμήματος προμηθειών? Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Έκλεισα. Καταρχήν είναι πολύ καλό το ερώτημά σας. Φοβάμαι ότι θα πάρουμε πάρα πολύ ώρα βέβαια να το απαντήσουμε πλήρως. Εγώ θα δώσω μια πολύ σύντομη απάντηση, απλά για να ανοίξω ίσως την κουβέντα περαιτέρω. Εάν θα σας έδειχνα ένα slide όπου περιγράφεται όλη η εφοδιαστική αλυσίδα ενός δημόσιου νοσοκομείου, θα δείτε ότι δεν εμπλέκεται μόνο ένα γραφείο προμηθειών. Αυτός είναι ένας κρίκος από πολλούς άλλους οι οποίοι εμπλέκονται. Άρα λοιπόν και θα δείτε ότι το πρόβλημα τελικά στη μείωση των αποθεμάτων είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινάει από τον χρήστη του υλικού, από αυτόν δηλαδή που είναι ο διαμορφωτής της δαπάνης, ο γιατρός, και καταλήγει μέχρι τη διοίκηση του νοσοκομείου, έτσι, και περνάει από όλα τα τμήματα. Από όλα κυριολεκτικά. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει πάρα πολλά άχρηστα πράγματα τα οποία γίνονται και βέβαια δεν υπάρχει ο έλεγχος. Δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει επικοινωνία πολλές φορές ανάμεσα στους κρίκους αυτούς και αυτό είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή ο μεγάλος όγκος των αποθεμάτων τα οποία υπήρχαν εκεί είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της διαδικασίας. Ότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι χρονοβόρα, παράγει ακριβώς αυτό το πράγμα. Μεγάλα, μεγάλα, stop. Αλλά είναι ολόκληρο θέμα. Μπορούμε να το συζητήσουμε περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.